για να το προλάβουμε σε κάτι που είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Πάμε στην υπόθεση της Κυριακής, στη γυναικοκτονία των Αγίων Αναργύρων, τη γυναικοκτονία της Κυριακής. Γιατί οι γυναικοκτονίες έχουν όνομα και έχουν τα ονόματα των θυμάτων, των γυναικών που δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους από τα χέρια δολοφόνων. Με μια συγκλονιστική φωτογραφία που έχει έρθει στα χέρια μας, η οποία δείχνει ακριβώς το μέρος, τα πόσα μέτρα, πόσο κοντά ήταν κοντά το φυλάκιο από το σημείο που η Κυριακή, το βράδυ της 1ης του Απρίλη, έχασε τη ζωή της. Είναι αυτή η φωτογραφία. Ναι, στην πόρτα ακριβώς. Γιατί εδώ και πάρα πολλές μέρες, βγαίναν από την αρχή όταν δεν υπήρχε το φωτογραφικό υλικό και ακούγαμε πάρα πολλές ιστορίες, γιατί ήταν 200 μέτρα, ότι ο φρουρός από εκεί που καθόταν στο φυλάκιο δεν θα μπορούσε να έχει την οπτική, γιατί ήρθε από πίσω από την πλάτη και ήταν από εκεί που κοιτούσε, δεν μπορούσε να το δει. Και με αυτή τη φωτογραφία καταρρύπτεται όποιο επιχείρημα έχει υπάρξει και μέχρι στιγμής προσπαθούσε να βρει μια βάση, ότι αυτός ο άνθρωπος, ότι αυτό το κορίτσι έχασε τη ζωή του έξω από το φυλάκιο, ακριβώς στην είσοδο του τμήματος των Αγίων Αναργύρων. Κυρία Τζούλη, καλημέρα. Καλησπέρα σα ημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι σοκαρισμένη, είμαι συγκλονισμένη. Σας μιλάω δηλαδή μέσα από την καρδιά μου και νομίζω οποιοδήποτε άνθρωπος βλέπει αυτή τη στιγμή αυτή την εικόνα. Αλλά πού να δεις και τις άλλες φωτογραφίες τώρα, πώς. Τέλος πάντων. Ακούστε να δείτε, από αυτό το υλικό και από υλικό το οποίο καθημερινά φτάνει στα χέρια μας μέσω της κυρίας ανακρίτριας, γιατί κατόπιν του αιτήματός μας προς εκείνη, το οποίο η ίδια η ανακρίτρια, η εμπειρότατη κυρία Σπανού, έκανε αμέσως δεκτό, νέο υλικό καθημερινά έρχεται η ισχύρα της και εν συνεχεία η ισχύρα μας, κατόπιν αιτήματός μας. Έχει κατασχεθεί και κατάσχεται καθημερινά νέο οπτικοακουστικό υλικό, νέες φωτογραφίες, νέες μαρτυρίες. Αυτή η φωτογραφία την οποία παρακολουθούμε, κυρία Τσολάκη, είναι φρικτή, είναι συγκλονιστική, γιατί καταδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο αυτό που φωνάζουμε από την πρώτη ημέρα. Την αδιαφορία, την αμέλεια. Όλα έγιναν παρουσία των αστυνομικών οργάνων. Μπροστά στα μάτια. Ένα κορίτσι κατασφάχθηκε χωρίς ουδείς να συνδράμει. Η κυλίδωση δε του αίματος από το φωτογραφικό υλικό φαίνεται πολύ μεγάλη, δείχνοντας αντίστοιχη μεγάλη απώλεια αίματος. Ξέρουμε με την κοινή λογική ότι ο άνθρωπος αιμορραγεί εν ζωή όσο δουλεύει η καρδιά. Σίγουρα λοιπόν, εάν είχε ασκηθεί πίεση στα σημεία και ιδίως στο θώρακα όπου ήταν εντοπισμένα τα τραύματα, θα είχε περιοριστεί η αιμορραγία. Ωστόσο, από το είδος των τραυμάτων δεν θα είχε αποφευχθεί ο θάνατος. Αλλά όλα αυτά τα τονίζω, διότι ο φύλακας όχι μόνο δεν το απέτρεψε, αλλά δεν έκανε και κάτι στοιχειώδες, έστω σε προσπάθεια. Με άλλα λόγια, το κορίτσι δεν σώνονταν. Πολλαπλές πλήξεις που δέχθηκε όμως. Θα ήθελα να δω τον φύλακα. Μια προσπάθεια να κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει την αιμορραγία. Στην κατάθεση του άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει και πλούσιο ποινικό παρελθόν, είπε ότι δεν πήρε χαμπάρι το τι ακριβώς συνέβαινε. Αυτό είπε. Και αφού είχε δολοφονηθεί η Κυριακή, πήγε απλά και απομάκρυνε το μαχαίρι από τα χέρια του δράστη. Ναι, αλλά βλέπεις ήταν πόσο κοντά είναι. Εδώ προφανώς ο άνθρωπος έπαιζε φιδάκι. Τέτρις έπαιζε και βλέπει Netflix. Και από πάνω ήταν οι δύο κυρίες, η αξιωματικός υπηρεσίας η Πιτσιρίκα, 22χρονη, μαζί με την επόπτρια. Που είχε και την οδηγό μαζί, παρά το γεγονός ότι υπήρχε οδηγός, δεν πήγε κανείς στην Κρήτη. Είχε και την οδηγό και το περιπολικό σταθμευμένο ακριβώς δίπλα στην άλλη. Και προσέξτε τι προκύπτει μέσα από αυτή την ιστορία, ότι η επόπτρια, θλίβομαι και ντρέπομαι για αυτά τα οποία λέω αυτή τη στιγμή, η επόπτρια μαζί με την αξιωματικό υπηρεσία βγήκανε στον μπαλκόνι και παρακολουθούσαν την δολοφονία, λες και βλέπανε ταινία με τον... Και όχι μόνο, ακούσαμε λίγο. Όχι μόνο η επόπτρια και η αξιωματικός, αλλά και ο αξιωματικός του τμήματος ασφαλείας, τον άλλο όροφο. Ναι. Τον άλλο όροφο. Όλοι βλέπανε έργο από τον μπαλκόνι. Να ρωτήσω κάτι. Κάμερες, ξέρουμε ότι υπάρχει υλικό το οποίο ήρθε στα χέρια σας από τις κάμερες έξω από το αστυνομικό τμήμα. Κάμερες μέσα τα αστυνομικά τμήματα έχουν, δεν έχουν, δεν ξέρω, το ρωτάω. Να σας απαντήσω. Από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έρχονται καθημερινά ισχύρας μας, προκύπτει ότι υπάρχει υλικό καμερών και εγκατεστημένες κάμερες και εσωτερικά. Αυτό έχουμε ζητήσει λοιπόν και αυτό. Το θλιβερό και εξοργιστικό είναι το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος, για πρώτη φορά ακούμε, ότι μέσα εκεί που αυτές οι δύο γυναίκες αφήσανε την Κυριακή να σηκωθεί να φύγει μόνη της, τι ακριβώς κάνανε, πόση ώρα έκατσε μέσα, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Το υλικό αυτό, κυρία Τζούλη, το έχετε πάρει εσείς? Όχι, το αναμένουμε, το έχουμε τηθεί. Δεν είχαν δώσει τίποτα στην κυρία ανακρίτρια.
Έχετε υποβάλει έτοιμα λοιπόν στην ανάκριση. Έχουμε υποβάλει έτοιμα στην ανακρίτρια. Έχει να μας παραδοθούν άπαντα τα υλικά, οπτικοακουστικά και μη. Έγινε δεκτό το αίτημά μας και κατεπηγόντως, έχω να σας πω, διενεργείται και λάβαμε απάντηση σήμερα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ότι ήδη διενεργούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα εργαστηριακές εξετάσεις επί των υποβληθέντων πιστηρίων που αφορούν στην υπόθεση ανθρωποκτονίας της Κυριακής Γρίβα. Και μετά το πέρας των εν λόγω εξετάσεων, οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης μετά τον πιστηρίο θα αποσταλούν στην επιληφθής προανακριτική αρχή. Φαντάζομαι. Άρα τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε νέο υλικό και από το εσωτερικό του τμήματος. Εκτός να έχουν καθυστέρηση και σε αυτό βεβαίως, έτσι, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση σε όλα τα πράγματα. Και ελπίζω το υλικό που θα έρθει να είναι μη μοντάρι. Παιδιά, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια δολοφονία και έχουμε να κάνουμε με τη μη εύρυθμη λειτουργία ενός αστυνομικού τμήματος. Για την οποία μη εύρυθμη λειτουργία ενός αστυνομικού τμήματος δεν ευθύνονται μόνο οι παρόντες οι οποίοι έχουν κάνει πασιφανή λάθη. Ευθύνεται το γενικότερο ξεχαρβάλωμα το οποίο υπάρχει. Ευθύνονται τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στο τηλεφωνικό κέντρο του 100, τα οποία είναι ανεκπαίδευτα, κυρία Τζούλη, έχω πληροφορηθεί. Από το 2019 δεν τους έχει εκπαιδεύσει κάποιος για το πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να τηρούν. Γι' αυτό είχαμε αυτόν τον φρικιαστικό διάλογο της Κυριακής με τον κύριο, ο οποίος μιλούσε στο κοριτσάκι, αυτό λες και έπαιρνε παραγγελία για σουβλάκια. Και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία νομίζω πρέπει να ανακύψουν και μέσω της ποινικής διαδικασίας και της έρευνας. Ακούστε λίγο, πολύ σωστά τα επισημαίνετε. Υπάρχουν προϊστάμενοι που ελέγχουν την εύρυθμη λειτουργία των τμήματων και αξιολογούν τους υπηρετούντες αστυνομικούς. Λοιπόν, η έρευνα θα φτάσει μέχρι πολύ ψηλά. Δεν θα μείνει στους 5, 6, 7 αστυνομικούς. Μακάρι. Αυτό σας το εγγυώμαι. Τόσο αυτή η φωτογραφία είναι ντροπή. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μόνο με αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε σήμερα. Είναι φρίκι είναι και ντροπή. Είναι η απόλυτη ντροπή και το απόλυτο σοκ. Το αποτέλεσμα. Γιατί... Η υπεύθυνη είναι απλά μετατεθειμένη ή σε διαθεσιμότητα οτιδήποτε και η Κυριακή δεν ζει. Αυτό όχι, η υπεύθυνη είναι σε άλλα τμήματα. Ακούσαμε λίγο. Ακούστε με, οι υπεύθυνοι υπηρετούν ήδη σε άλλα τμήματα. Ωραία. Λοιπόν, από αυτήν την εικόνα αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο ισχυρισμός του φύλακα, της επόπτριας, της αξιωματικού ασφαλείας, του αξιωματικού του ΤΑΦΑΛΦΑ, δεν είχα οπτική επαφή, δεν πήρα χαμπάρι τι μου γινότανε, δεν έβλεπα τι γίνεται γύρω μου, καταρρύπτεται πλήρως ο ισχυρισμός του. Όλα συνέβησαν μπροστά τους, είχε το κοριτσάκι και έκανε τα πάντα προσηκώντος και ορθώς. Και μέσα σε 3 λεπτά την πέταξαν έξω από το τμήμα. Άσε, κοριτσάκι μου, τράβα πάρε εσύ το τμήμα παρά τα μας ήσυχους. Ακριβώς αυτό έγινε. Να σας πω κάτι, πραγματικά, Δημήτρη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Εγώ με αυτή την εικόνα που βλέπω, αν κάποιος είχε τη στοιχειώδη ευθυξία, αυτό που βλέπει και τη στοιχειώδη συνέστηση, εκτός από τους ανθρώπους που υπηρετούσαν εκείνο το βράδυ που το έχουμε καταλάβει, από την πρώτη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει αμφιβολία για την έλλειψη συνέστηση, την αδιαφορία, την λυπή εκπαίδευση και όλη την ανοριμότητα των ανθρώπων εκεί, για να το χαρακτηρίσω λίγο ευγενικά. Με αυτήν την εικόνα, δεν πρέπει κάποιος να βγει και να σου πει: εγώ ντρέπομαι που ένας πολίτης, μια νεαρή κοπέλα, έξω από το αστυνομικό τμήμα, 3 εκατοστά πόσα είναι αυτά από το φυλάκιο. Το οποίο υπάρχει μέσα αστυνομικός, πέφτει νεκρή. Εγώ παρετούμε. Ένας άνθρωπος έπρεπε. Κυρία Τσολάκη, από τη φωτογραφία, ίσως δεν φαίνεται καλά, στην είσοδο ακριβώς, δίπλα στην είσοδο του φυλακίου, βρίσκεται το μαχαίρι, το κουζινομάχαιρο. Ναι, κυρία Τζούλη, επειδή την είδα καθαρή τη φωτογραφία και για λόγους, όπως καταλαβαίνετε, τηλεοπτικούς, δεν μπορούμε να παίξουμε καθαρή τη φωτογραφία. Είναι σοκαριστικό. Είναι πιο σοκαριστικό. Είναι ανατριχιαστικό. Ο μόνος λόγος θέλαμε να δείξουμε την εικόνα είναι για την εγκύτητα αυτού που λέγαμε, ότι πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος πόσο κοντά από το φυλάκιο έχει πέσει νεκρή η Κυριακή. Οι κάτοικοι της περιοχής το ξέρουν πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τζούλη. Το ζω εκεί και το βλέπω. Κυρία Τζούλη, θυμάμαι ότι ο κύριος Ελευθεριάνος, με το που έγινε αυτή η ιστορία, αυτή η τραγική δολοφονία, η τραγικότατη δολοφονία, διέταξε μια εισαγγελική έρευνα για να ελεγχθούν οι αστυνομικοί για παράβαση καθήκοντος. Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση πώς εξελίσσεται αυτή η ποινική προκαταρκτική έρευνα? Διενεργείται μια πειθαρχική έρευνα και μια ποινική προκαταρκτική από το εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ναι. Αναμένουμε το πέρας των αποτελεσμάτων και των δύο ερευνών, και του πειθαρχικού, και έχουμε ζητήσει και αντίγραφο του πειθαρχικού. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε η προκαταρκτική ενώπιον του εσωτερικών υποθέσεων. Αλλά πόσο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί ένα πειθαρχικό, δηλαδή, θέλω να πω... Καλά, ένας μήνας είναι ακόμα, καλά, κάτσε, θα κάνουμε Πάσχα, κουτώνουμε,
Ακούστε να δείτε. Επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πραγματικά ντροπή και πρόκληση του δημοσίου αισθήματος και του αισθήματος ασφάλειας και της κοινής λογικής, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται. Η κολλησιεργία, η καθυστέρηση, αλλά και τα στόματα, τα ερμητικά κλειστά που εγώ συναντώ στους κόλπους της αστυνομίας στους οποίους απευθύνομαι, είναι τραγικό. Τι εννοείται ερμητικά κλειστά? Ρωτάω, υποβάλλω ερωτήσεις. Πότε λάβατε το υλικό, μετά από πόσες μέρες, το κατασχέσατε ή ζητήσατε να σας παραδοθεί? Και η απάντηση είναι, δεν σας λέμε. Δεν σας λέμε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Όχι, βεβαίως. Γιατί σημαίνει δεν σας απαντάω? Στην πληρεξούσια δικηγόρα, έτσι, σε μια συνειδητή δικαιοσύνη. Βεβαίως. Αλλά ευτυχώς τα υποβάλλουμε και εγγράφω στα αιτήματα. Δεν γλιτώνουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα απαντήσουν. Τα στόματα ανοίγουν, οι καταθέσεις έρχονται. Φαίνεται ότι από κατάθεση του τεχνικού που εγκατέστησε εκεί το κύκλωμα, το κλειστό κύκλωμα στο ΑΛΦΑΤΑΠ, 16 Απριλίου του ζήτησε το τμήμα δυτικών προαστίων να παραδώσει και να κατασχέσει το υλικό. Τότε βγήκε το σκληρό δίκο. Έχουν πλάνα. Λοιπόν, κυρία Τζούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στη συνέχεια της έρευνάς σας. Είναι μια υπόθεση που θέλει και δύναμη και κουράγιο. Η κυρία Τζούλη είναι πολύ δυναμική δικηγόρος. Το ξέρω, το ξέρω. Νομίζω ότι θα την πάει την ιστορία μέχρι τέλους. Τη φιλοξενήσαμε, εξέφρασα τη σιγουριά μου και τη βεβαιότητά μου ότι επειδή είναι συνήγορος της μητέρας της άτυχης Κυριακής, νομίζω ότι θα πάει την ιστορία μέχρι τέλους και θα πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει και θα πληρώσουν οι ένωση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζούλη. Καλή συνέχεια.